συμμετέχει σήμερα στην απεργία την Πανδιωτοσίου Πολιτική που έχει σαν κεντρική ιδέα την στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την υγεία, την παιδεία, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γιατρών Ελλάδας. Πλέον στο Ιατρικό Σώμα η οργή και η αγανάκτηση έχει ξεκινήσει. Ξέρετε ότι στην περίοδο της πρώτης φάσης της πανδημίας η κυβέρνηση ζήτησε χρόνο για να φορακίσει το ΕΣΥ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Το ΕΣΥ συνεχίζει να εμπορεύεται όπως ήταν, με 30.000 και νέες θέσεις εργασίας και το 30% των εργαζόμενων που να είναι σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Η επόμενη περίοδος θα είναι κρίσιμη, γιατί φαίνεται ότι διανύουμε τη δεύτερη φάση της πανδημίας και από επίσημα γύρι ψιθυρίζεται κατά καιρούς ότι ενδεχομένως ένα σχέδιο αντιμετώπισης θα ήταν η μονοθυματική μετατροπή κάποιων νοσοκομείων, δηλαδή νοσοκομεία ενός σκοπού, ενώ η υπόλοιπη νοσηλεότητα που θα τρέχει και θα εξελίσσεται ενδεχομένως θα βρει διέξοδο προς τον ιδιωτικό τομέα και στην κερδοσκοπία των ιδιωτικών κεφαλαίων στην υγεία. Εμείς απαιτούμε αυτή τη στιγμή την ενίσχυση και την πλήρη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, χρηστικά, την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων και τη μονιμοποίηση άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις όλων των συμβασιούχων και του εμπορικού προσωπικού, ανθρώπινα ωράρια, διενέργεια μαζικών δωρεάν τεστ σε όλους τους υγειονομικούς αλλά και στις δομές, στις κλειστές δομές και όπου αλλού χρειάζεται με επιστημονικά κριτήρια, ανθρώπινα ωράρια και βασικά την ενίσχυση η οποία θα αποτρέψει αυτό που κάνουν τώρα, τη μετακίνηση μηχανημάτων, μοριακών αναλυτών, γιατρών και μελών της κυρίως της πρωτοβάθειας φροντίδας υγείας, αλλά όχι μόνο, από εδώ και από εκεί για την κάλυψη αναγκών, αποδυναμώνοντας άλλες δομές.